θέση του επιτραπέζου. Σήμερα θα δούμε ένα καινούριο παιχνίδι, το Speed Cups. Το Speed Cups είναι σχεδιασμένο από τον σχεδιαστή του παιχνιδιού Χαλιγκάλι, τον Χέιμ Σαφίρ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός με αυτό το παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό και έχει καταφέρει και σε αυτή την περίπτωση να κάνει άλλο ένα αστείο και ωραίο παιχνίδι για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Το Speed Cups παίζεται από 2-4 παίκτες, απευθύνεται σε ηλικίες 6 και πάνω, ωστόσο και οι μεγαλύτεροι μπορούν να το παίξουν ευχάριστα, και έχει διάρκεια περίπου 10, 15 ή και 20 λεπτά, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα τρέξετε την τράπουλα με τις κάρτες για να τελειώσει και το παιχνίδι. Ποιος είναι ο σκοπός, τι γίνεται στο Speed Cups? Κάθε παίχτης θα πάρει 5 κύπελα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα 5 κύπελα που θα πάρει ο κάθε παίχτης, ένα κόκκινο, ένα πράσινο, ένα μπλε, ένα κίτρινο και ένα μαύρο. Τα κύπελα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, είναι πλαστικά, πολύ καλής ποιότητας, μπορούμε να το δούμε και στο κοντινό, ανθεκτικά και σκληρά. Λοιπόν, κάθε παίχτης παίρνει 5 τέτοια κύπελα, βάζουμε το κουδούνι στο κεντρικό μέρος του τραπεζιού και ανακατεύουμε την τράπουλα με τις κάρτες και την τοποθετούμε ανάποδα γυρισμένη προς τους παίχτες. Πάμε να δούμε την κεντρική ιδέα του παιχνιδιού. Κάθε παίκτη λοιπόν, αφού πάρει αυτά τα 5 κύπελα μπροστά του, προσπαθεί πολύ γρήγορα να τα βάλει σε μία σειρά όπως θα φαίνεται στις κάρτες που θα ανοίγουν σιγά σιγά η μία μετά την άλλη. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός αλλά και γρήγορος. Οι κάρτες μας δείχνουν αν τα κύπελα πρέπει να στιβαχτούν ή να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο. Τι εννοούμε? Τα κύπελα μπορούν να είναι είτε σε μία σειρά, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά, είτε καπακωμένα, το ένα πάνω από το άλλο. Ανάλογα με την κάρτα που θα βγαίνει. Με ποια σειρά πρέπει να κρεμαστούν τα παλτό, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο και μαύρο? Οι όροφοι σε μια πολυκατοικία, τα πουλιά πάνω στο σύρμα, όλα αυτά είναι μερικά παραδείγματα από τις κάρτες που θα βλέπουν οι παίκτες μπροστά τους. Αφού λοιπόν, όπως είπαμε, όλοι οι παίκτες πάρουν 5 κύπελα μπροστά τους, τότε ανακατεύουμε την τράπουλα με τις κάρτες. Οι κάρτες είναι, όπως είδαμε, αυτές οι πολύχρωμες όμορφες κάρτες με τα 5 χρώματα. Την ανακατεύουμε και τη βάζουμε στο κέντρο του τραπεζιού. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το ωραίο μας κουδούνι στο κέντρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο γύρος πώς τρέχει? Απλά ένας παίχτης θα ανοίγει μια κάρτα και ταυτόχρονα και γρήγορα όλοι διαγωνίζονται για αυτή την εδώ την κάρτα. Μόλις ανοιχτεί η κάρτα, όλοι οι παίχτες προσπαθούμε μαζί όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κύπελά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να συμφωνούν με τη σειρά που έχουν τα σύμβολα στην κάρτα. Όποιος το καταφέρει πρώτος, τρέχει να χτυπήσει το κουδούνι γρήγορα. Προσέξτε λοιπόν, γιατί τα σύμβολα κάποιες φορές μπορεί να είναι οριζόντια, όπως εδώ σε αυτό το παράδειγμα, που τα παλτό είναι κρεμασμένα σε μια οριζόντια θέση και τα κύπελα πρέπει να τοποθετηθούν πάλι σε οριζόντια θέση, σύμφωνα με την κάρτα. Ή άλλες φορές μπορεί να είναι όπως αυτήν εδώ την κάρτα, στα πανιά αυτού της βάρκας, σε θέση κατακόρυφη. Οπότε τα κύπελα δεν πρέπει να μπουν σε σειρά, αλλά πρέπει να στιβαχτούν. Για παράδειγμα, μαύρο, πράσινο, κόκκινο, μπλε και κίτρινο. Σε μια σειρά, στιβαγμένα. Όταν ένας παίχτης νομίζει ότι είναι έτοιμος και έχει φτιάξει τον συνδυασμό σε σωστή σειρά, τότε τρέχει γρήγορα να χτυπήσει το κουδούνι. Μην ξεχνάτε ότι όλοι διαγωνιζόμαστε ταυτόχρονα και τον ίδιο σκοπό. Αν όλα είναι εντάξει, δηλαδή ελεγχθεί από τους υπόλοιπους τότε αφού σταματήσει ο χρόνος ότι η σωστή σειρά είναι αυτή που έχει κάνει ο παίχτης, τότε ο παίχτης αυτός κερδίζει αυτή την κάρτα και την παίρνει μπροστά του για ένα πόντο για το τέλος του παιχνιδιού. Αν δεν είναι, παίρνει ο επόμενος, συνεχίζεται το παιχνίδι ταυτόχρονα και ο πρώτος θα καταφέρει να το εκπληρώσει σωστά, ο παίχτης που δεν το έκανε βγαίνει εκτός για αυτό το γύρο, τότε παίρνει εκείνος την κάρτα. Τόσο γρήγορος είναι ο γύρος. Στη συνέχεια ανοίγουμε την επόμενη κάρτα και όλοι ταυτόχρονα διαγωνιζόμαστε για την επόμενη κάρτα και τον επόμενο συνδυασμό, με τους ίδιους κανόνες. Το παιχνίδι τελειώνει όταν παιχνούν και 24 κάρτες και νικητής είναι ο παίχτης που κατάφερε να κερδίσει τις περισσότερες κάρτες. Το Speed Cups, όπως και το Χαλιγκάλι εξάλλου, είναι ένα πανεύκολο και γρήγορο παιχνίδι. Η όλη ομορφιά του είναι στο ότι όλοι ταυτόχρονα διαγωνιζόμαστε για κάτι, προσπαθούμε να κάνουμε το συνδυασμό και αυτός θα καταφέρει να μαζέψει περισσότερες κάρτες, θα κερδίσει το παιχνίδι. Μια παρτίδα διαρκεί μόλις 10-15 λεπτά, όπως είπαμε και πριν, είναι γρήγορο, είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό, απευθύνεται σε παιδιά, ωστόσο μπορούν να το παίξουν και μεγάλοι μεταξύ τους, αλλά και παιδιά με μεγάλους, συνδυαστικά δηλαδή. Είναι όμορφο, είναι γρήγορο, έχει πολύ ωραία περιεχόμενα, ανθεκτικά και νομίζω ότι είναι μια σίγουρη επιτυχία για παιχνίδια ταχύτητας, επιδεξιότητας και ικανότητας, ενέργειας δηλαδή. Δοκιμάστε το, θα εκπλαγείτε. Το Speed Cups. Πάμε να το παίξουμε.